Τίνα Μιχαηλίδου θα έρθει εδώ μαζί μας να δούμε νέα από την ελληνική περιφέρεια. Και αρχή θα κάνουμε από την Κρήτη. Καλημέρα, Τίνα. Καλημέρα. Με τη διάσωση μιας τουρίστριας η οποία τραυματίστηκε στο φαράγγι της Σαμαριάς. Και εδώ πέρα βλέπετε βίντεο από την επιχείρηση της διάσωσης που στήθηκε για την τραυματισμένη τουρίστρια, η οποία εντοπίστηκε στο ένατο χιλιόμετρο της πεζοπορίας και μεταφέρθηκε στο ελικοδρόμιο πλησίων του οικισμού, από όπου και με ελικόπτερο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο της Σούδας και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων. Πάμε στο ΝΑΦ που είχαμε συμπλοκή μαθητών. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι μαθητικές εκδρομές. Εκεί πέρα, όπως βλέπετε εδώ και στα πλάνα, βρέθηκαν αρκετά λεωφορεία σε σύνολο 100 μαθητές, οι οποίοι συνεπλάκησαν στην παραλία του Ναυπλίου. Χρειάστηκε να σπεύσει άμεσα ομάδα Δίας εκεί στο σημείο, αλλά να παρέμβουν και οι καθηγητές για να χωρίσουν τους μαθητές. Ευτυχώς από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς. Πάμε στη Λέσβο. Λοιπόν, πάμε στη Λέσβο. Καταστράφηκε από πυρκαγιά το πνευματικό κέντρο της Καλονής. Πέρα από το γεγονός ότι κάηκε ολοσχερός όλο το κτίριο και καταστράφηκε από τη φωτιά, στάχτη γίνανε 6.500 τόνοι σπάνιων βιβλίων. Μάλιστα, κάηκαν εκδόσεις από το 1700. Και να πούμε ότι το κτίσμα αυτό είχε ανεγερθεί στις αρχές του 20ου αιώνα. Και συνεχίζουμε με τα Χανιά. Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε ένα επικό τροχαίο. Εδώ θα δείτε ένα αυτοκίνητο, το οποίο ο οδηγός του αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου και βρέθηκε εδώ πέρα να καβαλάει. Οι εικόνες είναι πραγματικά εντυπωσιακές, καθώς όπως βλέπετε στηρίζεται στις δύο ρόδες. Πραγματικά απορώ πώς κατάφερε και το έκανε αυτό ο οδηγός. Φυσικά αυτές οι εικόνες κάνανε τον γύρο του διαδικτύου. Μένουμε στην Κρήτη. Μένουμε στην Κρήτη. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που κόβει την ανάσα από το Νέα Κρήτη. Όπου εδώ θα δείτε αεροπλάνα τα οποία περνούν ξυστά πάνω από τις ταράτσες των σπιτιών. Είναι η στιγμή που προσεγγίζουν το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι περνάνε ακριβώς. Κάνουν στροφή πάνω από την Αγία Πελαγία και περνάνε ξυστά πάνω από τις ταράτσες. Είναι γνωστό αξιοθέατο για τους τουρίστες, πρέπει να πούμε, το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Μαζεύονται και τουρίστες και φωτογραφίζουν εκεί, όπως και στο αεροδρόμιο της Κιάχου. Και της Κέρκυρας, που περνάνε ακριβώς το κανόνι. Εκεί πάνω. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε και στην Ειρήνη Μπαρουλάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 119 ετών. Να σας θυμίσω ότι πρόσφατα είχαμε αναφερθεί στην κυρία Μπαρουλάκη, καθώς παρά τα μεγάλα της χρόνια, τα πολλά χρόνια της ηλικίας της, 119, έτσι, είχε υποβληθεί σε ένα χειρουργείο στο Ισχύο και μάλιστα είχε επιστρέψει στο σπίτι της πολύ καλά στην υγεία της. Να πούμε ότι και ο πατέρας της είχε φτάσει 107 ετών. Και αυτό σε πολύ μεγάλη ηλικία. Έκανε 5 παιδιά η κυρία Μπαρουλάκη, 3 αγόρια, 2 κορίτσια. Να πάρουμε εμείς τα χρόνια της. Και συλληπιτήρια στους οικείους της.